Γιάννη στις γυναίκες. Έχουμε γυναικοκουβέντα σήμερα, αγαπητέ Πέτρο και αγαπητέ Χρήστο. Ενώ τις άλλες φορές δεν είχα. Αλλά πάντα σε αυτές τις κουβέντες χρειάζονται οι άντρες, γιατί μαθαίνουμε, καταλαβαίνετε. Το ξέρω. Θέλουμε την άποψή σας. Δεν ξέρουμε κι εμείς, Πέτρο μου, που κάνουμε λάθος, που δεν κάνουμε. Πέτρο, Φέη, Δέσποινα, Κέλλη μου, καλώς ήρθατε. Έλα, μαζευτείτε λιγάκι τώρα. Πάμε να σας δείξω περίεργα κοσμήματα. Αχ, μας αρέσει. Θα μας δείξεις, εγώ θα φέρεις κανένα δώρο. Έχουμε και εδώ, θα έρθει εδώ η Ιωάννα η Κραουνάκη. Πρώτα θα δούμε ένα βιντεάκι, να δείτε πώς τα φτιάχνει. Γιατί παίρνει από καπάκια και φτιάχνει κοσμήματα, από βίδες, κάνει διάφορα. Σιφόνια, το έχεις ξανακούσει αυτό? Όχι. Θα το ακούσεις, θα το δεις κιόλα. Και να δω το σιφόνι. Θέλω να δω το σιφόνι. Πάμε να δούμε. Σήμερα μας άνοιξε το σπίτι της μια πολύ τάλαντη γυναίκα και ευθύς αμέσως θα μας δείξει ένα από τα ταλέντα της. Ο λόγος λοιπόν για την Ιωάννα Κραουνάκη. Τι κάνετε? Μια χαρά, καλώς όρισες. Πώς είστε? Ωραία, εδώ. Εν ώρα εργασίας. Εδώ, ασχολούμαι με τα μικρά μου μεταλάκια. Φτιάχνετε κοσμήματα? Φτιάχνω κοσμήματα από σχετικά περίεργα υλικά. Θα τα έλεγα γενικότερα ότι ανήκουν στην κατηγορία των βιομηχανικών, αλλά είναι διάφορα πράγματα. Δηλαδή τώρα εδώ βλέπεις, προσπαθώ να συνδέσω κάτι καπάκια από αναψυχτικά, τα οποία θα σου δείξω μετά το αποτέλεσμα. Έχω φτιάξει κάποιο κόσμημα το οποίο δεν το αναγνωρίζεις ότι είναι από καπάκια. Αυτό εδώ είναι αυτό που βάζουμε στον νεροχύτη για να φεύγουν τα... Επίσης θα στο δείξω, έχει γίνει ένα κόσμημα αυτό, το οποίο κρεμιέται εδώ πέρα. Βέβαια είναι λίγο παράτολμο. Αγάπη μου είναι οι βίδες και τα παξιμαδάκια τους. Αυτό ήταν και το πρώτο κόσμο που έφτιαξα, γιατί είχα ένα πάθος με την ιδέα της βίδας. Πόσα χρόνια ασχολείστε φτιάχνοντας κοσμήματα? Τα κοσμήματα τα έφτιαξα το 1993. Ήταν όταν είχα γυρίσει από το μεταπτυχιακό μου στη Γερμανία και ήθελα να κάνω κάτι με τα χέρια. Ιδιάζουσα φαντασία, θα έλεγα. Είναι λίγο ιδιάζουσα. Είναι κάπως, από ό,τι μου λένε γενικά, είναι λίγο πρωτότυπα. Το πιο τολμηρό σας κολλιέ? Αυτό είναι από το νεροχύτη, από το κάτω, από το σιφόνι. Το σιφόνι, αυτό. Το θεωρώ πάρα πολύ τολμηρό να το φορέσει αυτό κάποιος. Αυτό είναι από τη... από την κουρτίνα, στο μπάνιο. Έχουνε λίγο βάρος. Και κι άλλο σιφωνάκι. Χρυσό, μικρό. Αυτό είναι προσωπικό, δεν το δίνω γιατί είναι αρχαιολογικής αξίας. Είναι από μαρμάρινο νεροχύτη. Φιλοσοφία του να τα έχετε όλα αυτά έτσι μέσα στο σπίτι σας, στη βιβλιοθήκη σας. Υπάρχει κάτι πίσω από όλο αυτό, κρύβεται κάτι? Υπάρχει μια φιλοσοφία, ειδικά σε αυτό το χώρο που ξεκίνησε από ανάγκη. Πού να τα κρεμάσω, δεν μπορώ να τα βάλω και στους τοίχους. Υπάρχει και ένα παρελθόν αρχαιολογικό, όχι και παρόν, δουλεύω σαν αρχαιολόγος, ότι πίσω είναι το παρελθόν μου. Τα βιβλία δηλαδή. Τα βιβλία, ναι. η γνώση ας πούμε που έχει συσσωρευτεί, μπροστά είναι το παρόν. Τα κολλιέ. Το μέλλον. Το μέλλον είναι μια τελευταία δουλειά που σε έναν άλλο χώρο που μπαίνω, στη συγγραφική δουλειά, που είναι ένα βιβλιαράκι που έχω κάνει. Ναι, αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά, μπορώ να πω. Μεγαλύτερη και από τα κοσμήματα. Το μότο της ζωής σας? Θέλω να υπάρχει έμπνευση. Λοιπόν, η Ιωάννα Κραουνάκη είναι εδώ κοντά μας. Έχουμε μείνει άφωνες όλες με αυτά που βλέπουμε και που μας εξηγεί τι είναι το κάθε τι. Θα σας τα δείξω όλα, θα μας τα εξηγήσει όλα, αλλά πρώτα θα βουτήξω την παπίτσα μου και μετά την Ιωάννα θα σας κάνω και ένα μποτοξάκι. Καινούριο, ωραιότατο. Πάμε πρώτα να κάνουμε ένα μπανάκι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω από αυτό, Ιωάννα μου. Ωραία. Που θέλω να το δείτε και να μαντέψετε από τι από είναι τι αυτό. Να από τι λέτε ότι είναι αυτό? Έλα, πες το εσύ. Είναι από τα γατζάκια για τις κρεμάστρες. Κουρτίνες. Για τις κουρτίνες. Και δεν μοιάζει με ελεφαντόδοδο? Καταπληκτικό.
ιδέες να έχεις. Και προχωράμε. Αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο αντικείμενο. Σιφώνι. Σιφώνι. Καταπληκτικό. Είναι φορεμένο, είναι εντυπωσιακό. Είναι λίγο τολμηρό βέβαια. Δεν μπορεί. Όλα είναι τολμηρά. Να το πάρει να το φορέσει πάνω του. Αλλά είναι εξαιρετικά και μοναδικά. Είναι μοναδικά η αλήθεια σου. Είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί ποτέ δεν επαναλαμβάνω κάτι. Δεν μπορώ να επαναλάβω. Πάντως δηλαδή, αυτά τα βάλια μου επιτρέπετε να σας πω, ναι. Αυτή που θα τα φορέσει πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη κουλτούρα και φιλοσοφία. Ναι, δεν το φοράς έτσι, εύκολα. Είναι κάποια λίγο γιατί πιο light. Αυτή που... είναι εξαιρετικά. Αλλά είναι λίγο έτσι, εγώ τα θεωρώ λίγο σκληρά μερικά κομμάτια. Τα υλικά που χρησιμοποιείς είναι σκληρά, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά εδώ έχουν γίνει τέχνη όμως. Και γλυκένουν. Αυτό εδώ είναι τα καπάκια. Σήκωσε το δεσπινά. Το έχω ερωτευτεί. Είναι από Coca-Cola. Αυτή είναι. Κοίτα, καπάκι. Αυτό που μπορεί να το πει. Το έχω λατρέψει. Μπορεί. Πάρα πολύ. Πάνω σε μαύρο ναι. Δείχνει πάρα πολύ. Για ακούμπησα το πάνω σου. Υπέροχο είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Για καλοκαίρι είναι ωραία αυτά. Τι μας κάνετε όμως. Και ενώ τα υλικά είναι σύγχρονα και αλλά και γενικά βιομηχανικά, υπάρχει μια, επειδή το βασικό μου επάγγελμα είναι αρχαιολόγος, υπάρχει πάντα μια τάση. Αρχαιολογική. Όπως αυτό εδώ. Αρχαϊκή. Δηλαδή αυτό ναι, ναι. Είναι εμένα μου θυμίζει κάτι από κοσμήματα της Τρίας, ας αυτό πούμε. Εδώ, αυτό είναι τελείως αρχαϊκό. Αυτό επίσης κάνει και λίγο προς Ινδιάνικα. Μου βγαίνει εκεί, μου βγαίνει λίγο και αυτή αυτό με τη ζώνη. Ναι, ζώνη. Ναι, ναι, επιστήμη μου. Αυτό είναι από ζώνη το κεντρικό θέμα. Επίσης άμα πας στο συνεργείο αυτοκινήτου μπορείς να φορέσεις το κατάλληλο αξεσουάρ για να κάνεις το σέρβις το αυτοκίνητό σου. Πού είναι αυτό. Αυτό είναι από αυτά που τρίβουν τα μάρμαρα, οι δίσκοι που τρίβουν τα μάρμαρα. Έχω κάνει κάτι αντίστοιχο και με CD. Και αυτό είναι και πολύ χρήσιμο. Γιατί αν ξεμείνεις από το τρίφτη έχεις αυτό. Εμένα μου έχει τύχει και έχω βγάλει ροδέλα από κόσμο και το έχω βάλει στο αδερφού μου το σπίτι που έλειπε σε μια πόρτα. Τέλειο, τέλειο. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ ότι μπορείς να κάνεις κοσμήματα από αυτά τα υλικά. Και να είναι τόσο υπέροχο. Αυτό είναι το νεροχύτη. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα το πέρα. Κάτι και οι βίδες. Κοιτάξτε εδώ, ωραιότατες βιδούλες. Αυτά είναι ούπα πάρα πολύ έτσι, για τείχο. Και αυτό είναι το εσωτερικό τους, η βίδα τους. Εξαιρετικά. Καλά, είναι. Πού μπορούμε να τα βρούμε όμως. Νομίζω μόνο η Ιωάννα ή όχι, κάνω λάθος. Ναι. Κυρίως στο εργαστήριό μου, τα δίνω στα καταστήματα Λαστάμπα, στα καταστήματα ρούχων Λαστάμπα. Τελευταία δίνω στο βιβλιοπωλείο Κόαν. Έχεις γράψει και ένα βιβλίο. Ναι. Το οποίο πες μου τον τίτλο, μου αρέσει πολύ ο τίτλος. Η εποχή μας τότε λεγόταν σήμερα. Αυτό ο τίτλος. Ωραίο είναι αυτό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι αυτό ότι κάθε εποχή είναι σήμερα και μετά περνάει και γίνεται παρελθόν. Μάλιστα. Και αυτό το βιβλιαράκι έχει αυτό, είναι, περνάει από το 6.000, πριν 6.000 χρόνια, από τα νεολιθικά χρόνια και φτάνει μέχρι σήμερα, διανύει όλη την εποχή και είναι ένα αγκείο που μιλάει, ερωτεύεται, αγαπάει. Ένα αγκείο που λέγει, καταπληκτικό. Και λέγει τις ιστορίες της κεραμίστριάς του και της αρχαιολόγου η οποία του δίνει ξανά ζωή και μορφή και μια τάση για την αιωνιότητα πια. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε και εσένα και το έργο σου. Πρέπει να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο. Η εποχή μας τότε λεγόταν σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε ένα show για να τα δείξετε πάντα. Ε, μπράβο, πρέπει. Μια εκδοχή. Μια ιδέα. Fashion Week. Μπράβο. Σας περιμένει. Είναι.